Αγροτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και δεν είναι λίγη αγροτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με τα καλά, θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα, θα ξεκινήσουμε με το ζεστό χρήμα το οποίο έρχεται στους λογαριασμούς των αγροτών, των παραγωγών. Χριστόφορος Παπαδάκης από την εφημερίδα Νέα Κρήτη εδώ. Μην μπερδεύεστε, δεν μιλάμε για επιδοτήσεις, γιατί ο κόσμος νομίζει, περιμένει να δει τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις. Για τις επιδοτήσεις, που μετά τι έχει γίνει. Άστα δυσάρεστα γιατί. Μιλάμε για αποζημιώσεις βασικά. Μιλάμε για αποζημιώσεις. Μιλάμε για αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, έτσι. Βεβαίως του ΕΛΓΑ, σε πληρωμές λοιπόν παλιών οφειλών συνολικού ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων για την Κρήτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις δικές μας, αναμένονται πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Προχωράει ο ΕΛΓΑ ως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για μια γραπτή δέσμευση του αρμόδιου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύση Σταμενίτη, που αναφέρει ότι τώρα θα τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες των παρελθόντων ετών σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την ίδια δέσμευση, η πληρωμή περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο αποζημιώσεις του έτους 2022, που για διάφορους λόγους δεν έχουν δοθεί, όπως για περιπτώσεις ενστάσεων ή οφειλές λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, περιλαμβάνει και πληρωμές για κάθε είδους εκκρεμότητες του οργανισμού προς τους παραγωγούς από το έτος 2015. Η Κρήτη λοιπόν κάνει να λαμβάνει μέχρι σήμερα πολλά χρήματα τόσο προς τους αμπελουργούς όσο και προς τους κτηνοτρόφους. Άρα αμπελουργοί και κτηνοτρόφοι είναι εκείνοι. Είναι πληροφορίες οι δικές μας αυτές. Ναι. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα στοιχεία σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Mm-hmm. Είναι μια γενικότερη, ας πούμε, αναφορά. Εμείς λοιπόν πληροφορούμαστε ότι το Πάσχα του 2022 οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έλαβαν κάποιες προκαταβολές, αλλά δεν πήραν ποτέ μέχρι σήμερα την εξόφληση, ενώ και για το έτος 2023 οι ζημίες που έχουν καταγραφεί δεν έχουν ακόμα κοινοποιηθεί από τα πορίσματα του ΕΛΓΑ. Όμως αναμένεται, όμως εκτιμάται ότι πρόκειται για ακόμα μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με το 2022. Θα δούμε λοιπόν, πάντως πριν από λίγο είχαμε... Παρασκευή όμως οι πληρωμές, έτσι. Πριν από λίγο είχαμε μια επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΛΓΑ που λέει ότι καταβάλλονται αύριο Πέμπτη μετά τις 12 το μεσημέρι στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις και έχει πρώτον πληρωμή προκαταβολών ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για περιπτώσεις αγροτών των οποίων καταστράφηκαν οι δεντεροκαλλιέργειές τους από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 και επίσης εξοφλούνται τα τελευταία, αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα πιστεύω, τα τελευταία πορίσματα και οι ενστάσεις για τις ζημίες του έτους 2022 ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Χριστόφορε, σίγουρα έχεις χαροποιήσει τώρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε, περιμένουν οι άνθρωποι. Ελπίζουμε ότι δεν θα είναι για άλλη μια φορά η Κρήτη έξω από αυτές τις πληρωμές. Ξέρω, μου φαίνεται λίγο παρηγοριά στον άρρωστο βέβαια αυτές οι πληρωμές, γιατί έρχονται σε μια περίοδο που ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος και ο κτηνοτροφικός κόσμος έχει ξεσηκωθεί για το κομμάτι των επιδοτήσεων και για τις αδικίες που κατεγράφησαν στις επιδοτήσεις. Και μάλιστα για τις επιδοτήσεις έχει γίνει για άλλη μια φορά ένας κακός χαμός. Ολομέτωπη επίθεση. Είχαμε αγροτική πολιτική κόντρα σήμερα, έτσι, Χριστόφορε. Βεβαίως. Λοιπόν, είχαμε ολομέτωπη επίθεση από την πλευρά του τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλη Κόκαλη, κατά του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη. Ο κύριος Κόκαλης μίλησε για θράσος, όπως είπε, να λέμε ότι φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αποκάλυψε πως από τα 16.000 αφημί που δεν ελέγχθηκαν, τα 9.000 είναι βοσκοτόπια χωρίς ζώα, εκ των οποίων, όπως είπε, τα 6.000 είναι στην Κρήτη, τόπος καταγωγής του κυρίου Αυγενάκη. Μεταξύ άλλων είπε, έχετε καταλάβει ότι τα έχετε κάνει μαντάρα, έτσι, έτσι. Το έχετε καταλάβει, την 27η Οκτωβρίου είχαμε οριζόντια περικοπή στις αγροτικές ενισχύσεις. Η πρώτη δικαιολογία λίγες ημέρες μετά ήταν η εξής. Ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου το 20%. Τα ΔΕΕΦΗ ο κύριος Αυγενάκης, ο οποίος όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί δεν θα το αποφύγει. Εδώ πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει. Μετά λοιπόν από λίγες μέρες αναζήτησε και βρήκε άλλο λόγο. Δύο είναι τα λάθη, 16.000 αφημί που δεν ελέγχθηκαν και 88 εκατομμύρια δεν ενεργοποιήθηκαν. Από τους 16.000, μήπως οι 9.000 είναι τα βοσκοτόπια δίχως ζώα? Να δίνονται ενισχύσεις ή να μην δίνονται? Επίσης είπε στη συνέχεια ότι από τις 9.000 οι 6.000 είναι στην Κρήτη, οι περιπτώσεις αυτές δηλαδή.
και άλλοι 5.000 από τους 16.000 ελεγχόμενους είναι στα δικαστήρια. Και έχετε το θράσος να λέτε ότι φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιθανόν να φταίει, δεν δικαιολογούμε κανέναν, αλλά μιλάμε για απίστευτο θράσος, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Άρα υπερασπίστηκε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκάθαρα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Είπε πάντως ότι πιθανόν να φταίει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό είπε ο κύριος Κόκαλης. Αλλά... Μάλλον για την ακρίβεια, αν το καταλαβαίνουμε σωστά, ο κύριος Κόκαλης είπε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός και η κυβέρνηση θέλησαν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο που είναι οργισμένος, ρίχνοντας τα πάντα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί το μας το λέει και ο κύριος Χιλετζάκης από εδώ από την εκπομπή. Όταν μιλάμε για βοσκοτόπια, ακόμη και όταν δεν έχουν ζώα εκείνοι που έχουν τα βοσκοτόπια, δεν πάβει να ήταν ένα νόμιμα κατοχυρωμένο δικαίωμά τους. Λοιπόν, δεν κάνανε κάποια παρανομία σε αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποια μπερδέματα. Ξέρουμε ότι με βάση την προηγούμενη ΚΑΠ μπορούσε ένας παραγωγός χωρίς να έχει ζώα να δηλώσει βοσκότοπο και να επιδοτηθεί γι' αυτόν. Εδώ λοιπόν έχουν γίνει αυτές οι. Μα και στην Κρήτη έχουμε μεγάλες εκτάσεις από βοσκότοπους και όλα αυτά τα χρόνια οι παραγωγοί παίρνανε χρήματα. Γιατί ο βοσκότοπος, ναι, εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην έχουν ζώα, αλλά δεν κάνανε κάποια παρανομία. Σωστά, δηλαδή. Ο βοσκότοπος είναι βοσκότοπος. Μην τους αδικούμε και τους παραγωγούς οι οποίοι περιμένουν. Δεν μιλάμε για παρανομίες. Μιλάμε λοιπόν για άφημοι τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί. Μιλάμε για περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κόπηκαν επειδή χωρίς να έχουν ζώα. Δήλωσαν βοσκοτόπους. Βάση της νέας ΚΑΠ. Έχει να κάνει με βάση τη νέα ΚΑΠ, η οποία από ό,τι και εμείς έχουμε καταλάβει, η νέα ΚΑΠ το απαγορεύει αυτό. Ενώ το επέτρεπε η προηγούμενη ΚΑΠ. Εκεί λοιπόν έγινε το μπέρδεμα. Κάποιος κόσμος που δήλωσε τα μπέλια του και τις ελιές του ταυτόχρονα δήλωσε και βοσκοτόπια χωρίς να έχει ζώα. Αυτός ο κόσμος λοιπόν έχει εκτοπιστεί, έχει μείνει στην άκρη, έχει μείνει στον έλεγχο προφανώς. Και δεν πήρε τίποτα να φταίει αυτό. Γι' αυτό ο κ. Κόκαλης μιλάει, ας πούμε, ειδικά για την Κρήτη, καθώς εδώ πέρα υπάρχουν χιλιάδες πραγματικά περιπτώσεις. Πάντως, ρωτάει ο κόσμος τι θα γίνει, αν θα πληρωθεί ο κόσμος, αν θα πληρωθούν οι άνθρωποι και πότε, εν πάση περιπτώσει. Όλοι το ρωτώ, Χριστόφορο, και εμείς δεχόμαστε πάρα πολλά. Δεν έχει αφήσει περιθώρια αισιοδοξίας ο κ. Αυγενάκης. Είπε όμως ότι από τον χρόνο θα φτιάξουν τα πράγματα. Έτσι. Ναι, μα μιλάμε για τις επιδοτήσεις του 24 τώρα, έτσι, για τις ενισχύσεις του 24. Για το 23 από κόσμος περιμένει. Γιατί και καίγεται. Ακούστηκαν και κάποια αισιόδοξα ότι ενδεχομένως δεν έχουμε μια έκτακτη πληρωμή πριν το Δεκέμβριο, ότι κάτι μπορεί να πάει να διορθωθεί, ότι ενδεχομένως με την εκαθάριση του Δεκεμβρίου να δούμε κάποια πράγματα να αλλάζουν. Άντε, κρατήστε και λίγο έτσι ένα μικρό καλάθι για το τι θα γίνει και με τα οικολογικά σχήματα το Μάρτιο. Όλα αυτά με τις δηλώσεις οι οποίες έρχονται συνεχώς στην επιφάνεια φαίνεται ότι λίγο εξανεμίζονται. Δηλαδή δεν έχουν να περιμένουν πολλά. Βεβαίως δεν περιμένουν πολλά. Μάλλον πρέπει να κρατάνε μικρό καλάθι, ή καθόλου, θα έλεγα εγώ, ή καθόλου καλάθι ακριβώς. Σε ό,τι αφορά βέβαια τα οικολογικά σχήματα, Νικολέτα και Μπάμπη, εδώ πραγματικά πρόκειται για μια παροδία. Δηλαδή, λες στον άλλο πήγαινε να βάλει παγίδες, να δώσει 350 ευρώ, ξέρω εγώ, για να πάρει τι, ή να δώσει 1000 ευρώ για να πάρει 300. Μια παροδία πραγματικά τα οικολογικά σχήματα. Και μεγάλο μπέρδεμα. Ο κόσμος δεν ενημερώθηκε. Δεν ενημερώθηκε και έχω την εντύπωση, και αυτό ελπίζω ότι θα διαψευστώ, πραγματικά το ελπίζω, ότι τελικά μόνο οι μεγαλοαγρότες θα είναι ωφελημένοι. Μόνο οι μεγαλοαγρότες μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα περίφημα οικολογικά σχήματα. Η μικρή παραγωγή μπορώ να πω ότι, ότι είναι αδιάφοροι μέχρι τώρα. Είναι αδιάφοροι, ανήμποροι θα έλεγα, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, έως και αδιάφοροι, ενώ οι ευθύνες πιστεύω στα κέντρα ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, νομίζω ότι οι ευθύνες είναι τεράστιες για ό,τι έχει γίνει. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα φανούν στην πορεία, αλλά ξαναλέω, ελπίζω ότι θα διαψευστώ και όλα θα πάνε καλά. Κρατάμε τα καλά νέα ότι αύριο και μεθαύριο έχουμε πληρωμές από την ΟΛΓΑ για αποζημιώσεις. Κρατάμε την αισιοδοξία μας, Χριστόφορο, ότι θα διαψευστούμε αυτό που λες και εσύ και ότι το Δεκέμβριο θα δούμε με τις εκαθαρίσεις κάποια ποσά σημαντικά να πιστώνεται, να κάνει και ο κόσμος γιορτές, να καταφέρει να ανταπεξέλθει και στα έξοδα τα οποία είναι αυξημένα και να μην δούμε μάλιστα και το Μάρτιο, να είμαστε πάλι εδώ και να συζητάμε τι λάθος έγινε με τα οικολογικά σχήματα και να πέσουμε όλοι από τα σύννεφα. Και από εδώ και πέρα, βέβαια, ειδικά οι υλοπαραγωγοί μπορούν να εφαρμόσουν κάποια οικολογικά σχήματα. Επιτρέπει και ο καιρός, επιτρέπει και οι συνθήκες, εν πάση περιπτώσει, να εφαρμόσουν κάποια οικολογικά σχήματα, αν και εφόσον βεβαίως το θελήσουν. Αλλά ξαναλέω, θα πρέπει, ας πούμε, τα κέντρα εκείνα τα οποία ενεργοποιούν τα δικαιώματα των παραγωγών, πραγματικά να τους καλέσουν για να τους ενημερώσουν. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει. Υπάρχει. Και έλλειμμα ενημέρωσης, νομίζω είναι σημαντικό. Έπρεπε να έχει γίνει πριν. Πραγματικό έλλειμμα ενημέρωσης. Έπρεπε να έχει γίνει πριν. Μέχρι τώρα. Ναι. Έπρεπε να έχει γίνει πριν αυτό. Ναι. Αλλά έστω και τώρα δεν είναι αργά. Έτσι. Καλά το λες. Χριστόφορο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Για τα φώτα σου.